Ναι, πολύ σύντομα θα απαντήσω. Όπως είπα πιο πριν, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του Βρετανικού δημοψηφίσματος, οι εξελίξεις στο τελευταίο διάστημα στην Ευρώπη, η ραγδαία άνοδος της ακροδεξιάς και εθνικιστικών, λαϊκιστικών δυνάμεων, με πρόσφατο παράδειγμα τις προεδρικές εκλογές, εκλογές και τις περιφερειακές εκλογές στη Γερμανία την ίδια, ενός κόμματος που επιδιώκει την έξοδο της Γερμανίας από την Ευρωζώνη ως ρυθμιστή του πολιτικού στήματος στη Γερμανία, όλα αυτά τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι, για να χρησιμοποιήσω μια ελληνική παροιμία, δεν είναι στραβός ο γυαλός, αλλά στραβά αρμενίζουμε. Η Ευρώπη χρειάζεται αλλαγή πορείας. Πριν 2,5 χρόνια, πριν 2 χρόνια, περίοδο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές, ήμουν εγώ από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Αριστεράς υποψήφιος για το αξίωμα, το οποίο κατέλαβε ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ ως εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, και είχαμε την ευκαιρία όλα αυτά να τα συζητήσουμε τότε. Εγώ μιλούσα τότε για την ανάγκη ενός New Deal. Και νομίζω ότι όλο το επόμενο διάστημα ο Ζαν Κλοντ ως πρόεδρος κατάφερε ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Πολιτικών ρευμάτων, τουλάχιστον όλων όσων έχουν μια προσήλωση σε αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκή ιδέα. Πιστεύω λοιπόν βαθιά ότι τώρα πρέπει να υπάρξει ένας μεγάλος διάλογος, ουσιαστικός διάλογος, για την αναγκαία αλλαγή πορείας. Η ακραία λιτότητα και η αντιμετώπιση της Ευρώπης από ορισμένα κράτη-μέλη à la carte δεν βοηθάει στο να προχωρήσουμε μπροστά. Πρέπει να διαμορφώσουμε εκείνες συνθήκες που θα πείθουμε τους πολίτες ότι η ενότητα της Ευρώπης είναι αναγκαία και η αλληλεγγύη είναι μία από τις αρχές εκείνες τις οποίες πρέπει να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο.